Ένα στικάκι με προκήρυξη με την ανάληψη ευθύνης για την διπλή δολοφονία που έγινε την 1η Νοεμβρίου έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Εξετάζουν αν. Ακριβώς εδώ μπορώ να δούμε και τα πλάνα όπου βρέθηκε ο φάκελος με το στικάκι και την προκήρυξη, όπως ανέφερε άγνωστος, ο οποίος νωρίτερα τηλεφώνησε στην ιστοσελίδα Ζούγκλα και ανέφερε ότι υπάρχει κοντά στο μνημείο Πεσόντων, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, ένας φάκελος με το στικάκι, όπου υπάρχει η προκήρυξη. Μάλιστα, με την ανάληψη αυτή. Σε αυτή τη σακούλα, λοιπόν, βρίσκεται ο φάκελος με το στικάκι που περιέχει και την προκήρυξη. Τι λέει το ρεπορτάζ σου, λοιπόν? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζουν με προσοχή αυτή την προκήρυξη αξιωματική της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Προσπαθούν να δουν αν είναι γνήσια, εκτιμούν ότι είναι γνήσια. Δεν έχει διαρρεύσει ακόμα ποια οργάνωση κρύβεται πίσω από αυτή την διπλή δολοφονία. Σε μικρή απόσταση από το σημείο που αφέθηκε αυτή η προκήρυξη, είχε αφαιθεί ένα άλλο επίσης στικάκι, όπου είχε ανάληψη ευθύνης από άλλη τρομοκρατική οργάνωση στο παρελθόν. Εκτιμούν ότι και αυτή η προκήρυξη είναι γνήσια. Περιμένουμε να δούμε ποια οργάνωση κρύβεται πίσω από αυτή την διπλή δολοφονία. Βεβαίως. Και μόλις έχεις οτιδήποτε νεότερο, μας ενημερώνεις αμέσως, Γιώργο.